Με μπαμπάς, με τα γόρι. Μια προσπάθεια παραπάνω, γιατί σίγουρα είναι πολύ πιο κοντά στον τρόπο σκέψη, το πώς να καθοδηγήσει ή να χαϊδέψει, τέλος πάντων οτιδήποτε χρειάζεται. Αφού γράζεται καλύτερα το ίδιο φίλο. Ο άντρας με το γιο, η γυναίκα με τα κοριτσάκια. Είναι πιο εύκολα μέσα στο πώς είναι το φύση, μυαλό μας. Είναι η φύση μας τέτοια. Ισχύει. Ακριβώς έτσι είναι. Είσαι, έχεις και εσύ γενέθλια πολλά τώρα αυτή την εποχή. Και εγώ είχα προχθές πάλι με την, με την πρώτη μου κόρη, με την Λαουρίτσα μου που έγινε και αυτή 14, έκλεισε τα 14. Λαούρα 14. Πώς αλλάζουν, ρε παιδί μου, χρόνο με το χρόνο τα παιδιά μας. Πώς αλλάζουν χρόνο με το χρόνο. Κοιτάς, κάνεις ένα καφέ και εσύ παλιές φωτογραφίες τώρα και κοιτάς τα μωρά και τρελαίνεσαι. Τρελαίνομαι. Λέω, τα είχα όλα αυτά σε μωρά. Γιατί τώρα τα βλέπω σε μεγάλα και αισθάνομαι ότι είναι πιο μεγάλα από την ηλικία που έχω απέναντί μου. Ίσως γιατί τα συγκρίνω με το τελευταίο που είναι. Μωρό, ούτε αυτό μωρό. Είναι μωρό, αλλά εγώ μωρό το βλέπω σε σχέση πάλι, με τα τεράστια παιδιά που κυκλοφορούν στο σπίτι μου πια. Ναι, τα άλλα είναι σχηματισμένες προσωπικότητες. Η μικρή ακόμα είναι, πλάθεται τώρα, εκμεταλλεύεται κιόλας ότι είναι ο Βενιαμίν της οικογένειας. Οπότε το παίζει και λίγο παραπάνω πάντα το τελευταίο παιδί. Είναι θέμα χαρακτήρα. Ισχύει. Το κάθε παιδί έχει το χαρακτήρα του. Διεκδικεί το χώρο του. Το διεκδικεί με διαφορετικό τρόπο το ένα παιδί από το άλλο. Το λέω από πείρα γιατί έχω 4. Μπορεί ένας που έχει 2 να μην το βλέπει, ένας που έχει 1 πώς να το κρίνει. Αλλά εγώ βλέποντας τα πάρα πολλά παιδιά, δόξα τω Θεώ που απέκτησα, σας λέω ότι κάθε παιδί έχει άλλο χαρακτήρα, διεκδικεί διαφορετικά, αλλά όλα διεκδικούν. Ακόμα και αυτά που δεν ακούγονται. Αλλά κάποια κάνουν πιο πολύ φασαρία. Είναι πιο πολύ, δείτε με, εδώ εγώ. Αυτό θέλω, ξέρω τι θέλω. Δεν μοιάζει δηλαδή κανένα με το άλλο, τα 4 που την έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Ναι. Έχει 4 δηλαδή, κάποιο πρέπει να μοιάζει. Είναι διαφορετικές προσωπικότητες. Είναι τελείως διαφορετικές προσωπικότητες. Άλλο παιδί το ένα με το άλλο. Παίζουν εμένα μου αρέσει. Ρόλο. Καλά, ωραίο είναι. Μεταξύ τους. Είναι πιο δύσκολο όμως. Για τον γονέα είναι πιο δύσκολο. Γιατί ό,τι μπορεί να πει στη Λάουρα, μπορεί η Βαλέρια να θέλει μια διαφορετική προσέγγιση. Και να σου πει, γιατί στη Λάουρα είπες έτσι και σε μένα λες έτσι. Παράδειγμα. Δηλαδή είναι λίγο. Να γίνει πολύ πράγμονο ο πατέρας και η μάνα για να τα προσεγγίσει αυτά. Σπουδές μεγάλες. Ισχύει. Και παίζει ρόλο και η συναγέννηση.